Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, κλικιάρχης της Ιωνίου Σχολής. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές σας και καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή. Ποιο, κατά τη γνώμη σας, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές μαζί και ασχολείστε πάρα πολύ με το θέμα, ποιο ήταν ποια ήταν τα κομβικά, ένα από τα κομβικά σημεία της Επανάστασης, κατά τη γνώμη σας, που την έκρινε? Το κομβικό σημείο, ναι, είναι πρώτον η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς το Σεπτέμβριο του 1921, που δημιούργησε για πρώτη φορά ελληνικό εθνικό έδαφος ελεύθερο μετά την άλωση, για πρώτη φορά μετά την άλωση. Το δεύτερο σημείο είναι η αποτυχία της προσπάθειας καταστολής της από το Δράμαλι το καλοκαίρι του 1922. Και το τρίτο και ίσως πιο σημαντικό απ' όλα είναι η πλήρης αποτυχία του Ιμπραήμ το 25 με 27 να καταστήλει την Επανάσταση. Εκεί κρίθηκε το πράγμα. Mm-hmm. Ότι ο Ιμπραήμ δεν μπόρεσε να καταστήλει την Επανάσταση, δεν μπόρεσε να καταλάβει τον Άφλιο, να καταλάβει τη Μάνη, να συλλάβει το Κολοκοτρώνη, να εμπεδώσει το προσκύνημα. Η εμπλοκή του Ιμπραήμ σε ένα πλήρες στρατηγικό αδιέξοδο, οι τεράστιες απώλειες που είχε και κυρίως το γεγονός ότι ο ελληνικός πληθυσμός παρέμειναν υπότακτος και πολέμησε μέχρι τέλους. Αυτό ήταν για μένα το κρισιμότερο όλο. Αυτό ήταν αποτέλεσμα, προκαλεί εντύπωση και θαυμασμό αν θέλετε έτσι, και απορία, το γεγονός ότι ένας λαός ο οποίος δεν είχε τις προϋποθέσεις ούτε για επανάσταση εδώ που τα λέμε, έτσι, δηλαδή τις διαμόρφωσε στην πορεία και παρά τις κακουχίες και παρότι η επανάσταση δεν εξελίχθηκε με την αρχική της με την αρχική της στόχευση, έτσι, την αποκατάσταση πλήρως μεγάλης ιδέας στα όρια του ύστερου Βυζαντινού κράτους, και παρά τις κακουχίες και παρά την ιστορική διχόνοια, τελικά σε πρώτη φάση επικράτησε. Είναι τρομερό το στένος που χρειάζεται να σκεφτεί κανείς για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τις προϋποθέσεις για αυτό το πράγμα. Έτσι. Κοιτάξτε, η Επανάσταση ήταν ένα ανορθολογικό εγχείρημα. Ένα έθνος ολιγάριθμο, δούλο, πάμπτωχο, ανεκπαίδευτο στρατιωτικά. Να τα βάλουμε μια αυτοκρατορία που εκτινόταν από το Δούναβι μέχρι τον Ήλο. Αυτό δεν είχε καμία λογική βάση. Όμως υπήρχε ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο, δηλαδή η βούληση για ελευθερία και η μεγάλη ιδέα, δηλαδή η επιθυμία αποκατάστασης της Ρωμανίας και της απελευθέρωσης από τους Τούρκους. Και αυτό το ανορθολογικό άειλο κίνητρο λειτουργήσε τελικά κατά τρόπο καταλυτικό. Μην ξεχνάτε ότι η Επανάσταση δεν τελειώνει το 27 με τον Αβαρίνο. Συνεχίζεται το 29, ας πούμε. Έχουμε επιχειρήσεις στην Αττικοβιωτία πλήρης. Δηλαδή φτάνουμε σχεδόν μέχρι τη δίκη του Λονδίνου. Ο ελληνικός λαός πολεμούσε από τις αρχές του 21 μέχρι το τέλος του 29. Λοιπόν, αυτό δείχνει μια τεράστια βούληση, αντοχή, πώς να το πω, αδιαλαξία έναντι της, των διαφόρων ας πούμε, απειλών, προσπαθειών καταστολής. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι στην αρχή της Επανάστασης ήταν εναντίον της, ήταν όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Ακόμα και η Ρωσία το 22 μεταστρέφεται ας πούμε, υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, στην αρχή λοιπόν είναι οι Έλληνες εναντίον όλων. Στη συνέχεια, βλέποντας οι μεγάλες δυνάμεις την επιμονή και τις επιτυχίες φυσικά των Ελλήνων, αρχίζουν σταδιακά να προσαρμόζονται στην ιδέα ότι αυτό το έθνος θα απελευθερωθεί και πρέπει να απελευθερωθεί και αρχίζει σταδιακά η μεταστροφή. Η Αγγλία πρώτη με τον Γκάνικ αρχίζει και σκέφτεται πώς θα διαχειριστεί την επικείμενη στο βάθος του ορίζοντα ελληνική ανεξαρτησία. Ακολουθεί η Γαλλία, ίσως η πιο θερμή από όλες σε επίπεδο ας πούμε, φιλελληνικών αισθημάτων. Η Ρωσία σύρεται και αυτή στον Ναβαρίνο. Και τα λοιπά. Αυτό γίνεται σταδιακά και μόνον επειδή οι Έλληνες πολέμησαν αγνοώντας τις αντιξότητες. Να υπενθυμίσω σε αυτό, κύριε Καλαρίδη, ότι σε κανένα έθνος δεν συμπαραστέκεται κανείς από φιλανθρωπία. Έτσι, δηλαδή, αν περιμένουν οι Έλληνες ότι σε περίπτωση ας πούμε, τουρκικής επίθεσης θα έρθουν να μας σώσουν οι ξένοι χωρίς εμείς να κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας, κάνουν μεγάλο λάθος. Οι Έλληνες του 1921, οι προγονείς μας δηλαδή, οι δικοί μας προγονείς, πολέμησαν ήδη γενναία πρώτα. Κάνανε την κατέλαβαν την Τριπολιτσά μόνοι τους, νίξαν τους Τούρκους αδερβενάκια μόνοι τους, αντιστάθηκαν στον Ιμπραήμ μόνοι τους και μετά ήρθαν οι ξένοι να αρχίζουν να σκέφτονται πώς θα διαχειριστούν τις ελληνικές επιτυχίες. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι αν οι ξένοι μας βοήθησαν να ελευθερωθούμε, αυτό δεν έγινε επειδή τους αγαπούσαν, έγινε διότι κατάλαβαν ότι είχαν και οι ίδιοι συμφέρον από την ελληνική ανεξαρτησία. Το Ναβαρίνο έγινε για να καταστραφεί η ναυτική δύναμη του Μοχάμετ Άλι, να απεικιοποιηθεί η Αίγυπτος και να ανοίξουν οι Αγγλογάλοι το Σουέζ.
Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 28-29 έγινε γιατί οι Τούρκοι είχαν κλείσει τα στενά του Βοσφόρου για τα ρωσικά πλοία. Παρελκόμενη ήταν η ελληνική ανεξαρτησία. Δεν τα κάνανε αυτά για να μας ελευθερώσουν. Τα έκαναν για τους δικούς τους λόγους και παράλληλα αυτά όλα ενίσχυσαν και οδήγησαν στην αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας στο Λονδίνο το 1830. Προκαλεί εντύπωση, επαναλαμβάνω, και θαυμασμό ότι όσο πιο πολύ ασχολείται κανείς με τα γεγονότα της εποχής και μαθαίνει, διαβάζει για χαρακτήρες, για προσωπικότητες, καταλαβαίνει το βάθος που είχε αυτό το εγχείρημα. Τα συνηθίζουμε να μιλάμε και να συζητάμε για συγκεκριμένα πρόσωπα, έτσι, τα οποία έπαιξαν καταλυτικό ρόλο. Το βάθος όμως της συμμετοχής και των προσωπικότητων είναι απίστευτο. Όσο διαβάζει κανείς, εκπλήσεται από όλο τον τότε ελληνικό κόσμο, έτσι, και όχι μόνο στο σημερινό ελλαδικό χώρο, την προθυμία και το πάθος και την αποφασιστικότητα με την οποία πρόσωπα συμμετείχαν ως πλαρχηγοί, ως στρατιώτες, ως ήρωες, ως μάρτυρες. Μιλάμε για μια πανεθνική αφύπνιση. Λες και κάτι τους ξύπνησε όλους μαζί. Τρομερό. Υπάρχει ένας αστερισμός προσωπικότητων που οι Έλληνες περισσότερο δεν τους γνωρίζουν. Και εκπλήσεις όταν διαβάζεις για άτομα και λες αυτός γιατί ξεκίνησε τώρα και έγινε ο πλαρχηγός, έγινε πολεμιστής, έγινε μάρτυρας. Είναι τρομερό αυτό το πώς όλοι μαζί αφυπνίστηκαν. Κοιτάξτε, αν διαβάσετε το Φωτάκο ή το Ριγόπουλο που ήταν παρόντες στα γεγονότα και συμμετείχαν. Δηλαδή, ο Ριγόπουλος ήταν ένα νεαρό παιδί 15-16 χρονών όταν έγινε η Επανάσταση, που πήγε, βρήκε το γενναίο Κολοκοτρώνη, έγινε γραμματικός του, έγινε γραμματικός του Γέρου. Γυρνούσε την Ελλάδα την περίοδο της Επανάστασης, κρατώντας τον Παυσανία στα χέρια του, για να εντοπίσει και να ταυτίσει τις αρχές, ας πούμε, τα αρχαία τοπονύμια με τα σύγχρονα. Κατέγραφε ό,τι έβλεπε. Έτσι, δηλαδή, ήταν άνθρωποι που είχαν πάθος με την πατρίδα τους, με την ελευθερία, με την ιστορία. Ακόμα και ο λιγότερο μορφωμένος Έλληνας και ο πιο αμόρφωτος Έλληνας είχε μια, ας πούμε θα έλεγε κανείς, ταύτιση με τους αρχαίους Έλληνες και τους Βυζαντινούς Έλληνες. Ξέραν πολύ καλά την καταγωγή τους, μιλούσαν βέβαια την ίδια γλώσσα, έτσι, η γλώσσα ελληνική είναι ενιαία. Και αυτό, ας πούμε, τους κινητοποίησε σε έναν υπερπάντων αγώνα. Και θέλω να πω, κύριε Καλαρίτη, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν διαφορετικοί από εμάς. Θα έλεγα μάλιστα ότι είχαν λιγότερες δυνατότητες από εμάς. Ήταν πιο μικρόσωμοι, δεν είχαν, ας πούμε, τη θερμιδική, ας πούμε, στήριξη που έχουμε εμείς. Το φαγητό τους ήταν πολύ πιο φτωχό, με λιγότερες πρωτεΐνες και λιγότερες θερμίδες. Ήταν ανεκπαίδευτοι, ζούσαν με κακουχίες, ήταν τσοπάνιδες οι περισσότεροι. Και όμως οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν ούτε τα τεχνικά μέσα που έχουμε εμείς, ούτε τα οπλικά συστήματα που έχουμε εμείς, οι άνθρωποι αυτοί πολέμησαν με τρόπο αδιάλακτο. Mm. Δηλαδή μέχρι σε σχάτων πολεμούσαν και πέθαναν ή δεν πέθαναν, αλλά δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πάνε και να σκοτωθούν στο πεδίο της μάχης. Κανένα. Προκειμένου, ο Λάμπρος Καλαρίτης και ο Μελέτης Μελετόπουλος και όλη η γενεά του 2024 να είναι ελεύθεροι. Δεν μας ξέρανε, πολέμησαν για μας, σκοτώθηκαν για μας, ακροτηριάστηκαν για μας, υπέστησαν όλα αυτά τα μαρτύρια που υφίσταται κανείς σε ένα δεκαετή τέτοιο φρικαλαίο πόλεμο, για να έχουμε εμείς, οι απόγονοί τους που δεν μας ήξεραν, την ελευθερία μας. Και παρά τα αυτά, ενώ εμείς πρέπει να τους έχουμε έναν απέραντο σεβασμό και τους έχουμε ως κοινωνία, υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι βγαίνουν και προσπαθούν να μαυρώσουν, ας πούμε, τη φήμη του Κολοκοτρώνη, του Καποδίστρια κτλ. Αλλά αυτό ας το προσπεράσουμε, γιατί είναι μια δελειρή όψη της σημερινής Ελλάδας ο εθνομηδενισμός. Και είναι επίσης εντυπωσιακό το ότι αυτό αφορούσε μια εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή, δηλαδή τα όρια, ας πούμε, του Ύστερου Βυζαντινού κράτους, όπου η Επανάσταση δεν ήταν υπόθεση μόνο, μπορεί να έχει μεγαλύτερη επιτυχία στον Μοριά, αλλά υπήρχε μια συναντήληψη για τον σκοπό απάκουρης άκρων του τότε ελληνικού κόσμου. Και μιλάμε για έναν εκτεταμένο κόσμο, έτσι. Εντάξει, η Επανάσταση, καταρχήν να πούμε ότι δεν ξέσπασε μόνο στην Πελοπόννησο, στην Περαιά. Ναι. Έτσι, υπήρξαν την ώρα που είχε ορίσει η φιλική εταιρεία, δηλαδή την ημέρα του Ευαγγελισμού του 1921, αυτή την ημερομηνία είχε ορίσει η φιλική εταιρεία από το 1820, από την ώρα εκείνη λοιπόν ξέσπασε Επανάσταση στην Κύπρο, στην Κρήτη, στη Μικρά Ασία, στην Θράκη, στη Μακεδονία και βεβαίως ο Υψηλάτης εισέβαλε από τη Μολδοβλαχία, ξεσηκώνοντας τους τοπικούς πληθυσμούς και προσπαθώντας από τη Μολδοβλαχία να κατέβει στην Κωνσταντινούπολη. Άρα έχει μια πανβυζαντινή, ας πούμε, εμβέλεια επανάσταση, έχει μια πανελλήνια εμβέλεια επανάσταση. Άλλο αν ότι μετά η εξέλιξη των πραγμάτων περιόρισε τις επιχειρήσεις στο νότο της Βαλκανικής, που ήταν απρόσιτος
μάλλον δυσπρόσιτος από τους Τούρκους, και όπου δρούσε όμως και ο μεγάλος στρατηγικός εγκέφαλος, ο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης, χάρη στον οποίο τελικά ας πούμε νικήσαμε και στην Τριπολιτσά και στη Δερβενάκια και τον Ιμπραήλ. Επειδή ήταν ο Κολοκοντρώνης στην Πελοπόννησο, γι' αυτό και τελικά η Επανάσταση πέτυχε στην Νότιο Ελλάδα. Γιατί εκεί υπήρχε η στρατηγική ιδιοφυΐα του Κολοκοντρώνη. Και η οποία Επανάσταση συνεχίστηκε για 100 χρόνια μετά. Είναι εντυπωσιακό το ότι υπήρχε μια εθνική σκεταλοδρομία, ότι η κάθε επόμενη γενιά για έναν αιώνα τουλάχιστον συνέχιζε την προσπάθεια υλοποίηση τη μεγάλη ιδέα. Κοιτάξτε, εκεί οι επαναστάτες του 21 παρέδωσαν τη σκητάλη στους επαναστάτες του 54, του Κρημαϊκού Πολέμου. Ο Κρημαϊκός Πόλεμος, ο οποίος έχει υποβαθμιστεί και παρασιωπηθεί από την επίσημη ιστοριογραφία, είναι μια δεύτερη επανάσταση του 21. Έτσι. Έχουμε πλήθη παιδιών αγωνιστών, αλλά και απλοί φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι που πάνε όλοι, όταν ξεσπάει ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πάνε όλοι να απελευθερώσουν την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία. Έτσι γίνεται μεγάλος πόλεμος και παρεμβαίνουν οι Αγγλογάλοι και το καταστέλουν. Στη συνέχεια έχουμε τη Φιλική Εταιρεία, την Εθνική Εταιρεία, η οποία όμως κατά κάποιο τρόπο προβαίνει στη σπασμωδική κίνηση του 1897, αλλά εντωμεταξύ έχουμε γενναίες ελλαδιτών Ελλήνων που πηγαίνουν στην Κρήτη να πολεμήσουν ως εθελοντές. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένας αγωνιστής από τη Ράχη μεταξύ Κηθείου και Σπάρτης, ο Πετροπουλάκης, ο οποίος έχει πολεμήσει τον Πολιάρα από τον Ιμπραήν, εκεί που συνετρίβει ο Ιμπραήν από χίλιους μανιάτες. Και αυτός λοιπόν πηγαίνει με τα παιδιά του και τα εγγόνια του να πολεμήσει στην Κρητική Επανάσταση του 1866. Απίστευτο. Bon, και μετά πάμε στο Μακεδονικό Αγώνα, έτσι. Ναι. Όπου η σκητάλη παραδίδεται στους Μακεδονομάχους. Ναι. Και από τους Μακεδονομάχους παραδίδεται στους Βαλκανιομάχους, στους πολεμιστές των Βαλκανικών πολέμων. Και μετά πάμε στη Μικρά Ασία, όπου παρά την τελική αποτυχία, συμβαίνει το ασύλληπτο πλέον. Η Ελληνική Επανάσταση κόντεψε να ολοκληρωθεί 100 χρόνια μετά το 1821, όταν το 1921 πλέον ο ελληνικός στρατός φτάνει έξω από την Άγκυρα. Και εκεί πλέον είναι ορατό το φάσμα της αναδημιουργίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες έχουν φτάσει στο κέντρο της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, άρα πράγματι από το 1821 μέχρι το 1921, μέσα σε έναν αιώνα, κάθε γενιά παραδίδει στην άλλη τη σκητάλη και φτάσαμε πολύ κοντά στο σημείο της ολοκλήρωσης του οράματος των αγωνιστών του 1921, δηλαδή της απελευθέρωσης του συνόλου της Ρωμανίας με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, την ιστορική πρωτεύουσά μας, που ήταν και το πλάνο της Φιλικής Εταιρείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χρόνια πολλά. Θα συνεχίσουμε την συζήτηση. Η Επανάσταση παραμένει επίκαιρη. Μιλέτης Μελετόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.